Με αφορμή το άνοιξε κλείσε αναστραπή της πλατφόρμας του εξοικονομού αυτονομό κατέθεσε μηνυτήρια αναφορά στις 22 Δεκεμβρίου στον Εισαγγελέα Ερεθύμνου και ο φάκελος της δικογραφίας ερευνάται ήδη από τους αξιωματικούς της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος με το αριθμιώτη μηχανολόγο μηχανικό Μιχάλη Φιλιππίδη να ελπίζει πως η ελληνική αστυνομία θα καταφέρει να ξεσκεπάσει την υπόθεση αποδίδοντας ευθύνες εκεί που ανήκουν. Μην περιμένουν να σταματήσω την μηνυτήρια αναφορά μου, μην την περιμένει κανείς. Θα συνεχίσω μέχρι να αποδοθούν ευθύνες εκεί που πρέπει. Αυτό είναι μήνυμα προς όλους. Ο ίδιος ο κύριος Φιλιππίδης μπροστά στο φιάσκο, όπως λέει, της διαδικασίας υποβολής φακέλων στο πρόγραμμα Εξοικονομώ Αυτονομώ, καταγγέλει στην Κρήτη TV τη χρήση παράνομου λογισμικού από μεγάλες εταιρείες, με αποτέλεσμα να μείνουν εκτός προγράμματος χιλιάδες αιτήσεις ενδιαφερόμενων στην Κρήτη. Περιμένω να δω τις λίστες των ωφελουμένων των πρώτων λεπτών. Των πρώτων 5-6 λεπτών, διότι είναι αδύνατο να πληκτρολογήσεις όλες αυτές τις σελίδες, όλα αυτά, παρά μόνο αν έχεις λογισμικό το οποίο φαίνεται η IP του, και η παραβίαση των κλειδάριθμων. Περιμένω να δω ποιοι παραβίασαν τον κλειδάριθμο της σελίδας και ποιοι παράνομα έχουν βάλει τα στοιχεία τους και έχουν δεσμεύσει χρήματα από την πλατφόρμα του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ. Τα 900 εκατομμύρια ευρώ του προγράμματος που είναι ευρωπαϊκά αφορούν, όπως τονίζει ο Μιχάλης Φιλιππίδης, σε μικροκατασκευαστικές επιχειρήσεις σε όλη την περιφέρεια και απευθύνονται σε ιδιώτες για την ενεργειακή αναβάθμιση των κατοικιών τους. Ο ίδιος μάλιστα κρούει το καμπανάκι σε περίπτωση που κάποια πράγματα, όπως λέει, γίνουν γνωστά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν μας πάρει κοινώς χαμπάρει η Ευρωπαϊκή Ένωση εδώ με αυτά που κάνουμε, δεν νομίζω ότι θα έχουμε καλές εξελίξεις. Αυτοί οι οποίοι παίρνουν και δεσμεύουν τα χρήματα έχουν δεσμεύσει, ας πούμε ότι έχουν δεσμεύσει το 60-70% των χρημάτων. Τα 500-600 εκατομμύρια έχουν φύγει από την ελεύθερη πρόσβαση στο πρόγραμμα στην αγορά. Και όσοι καταφέρουν μετά από τα υπόλοιπα χρήματα να δεσμεύσουν κάποιο ποσό για να φτιάξουν το σπίτι τους. Δεν το θεωρώ σωστό αυτό. Εν κατακλείδη, αυτό που προτείνει είναι η συγκεκριμένη πλατφόρμα να παραμένει μόνιμα ανοιχτή, η διασπορά να είναι ανανομό και όχι περιφέρεια και η αξιολόγηση και δημιουργία λίστας ένταξης και χρηματοδότησης ωφελούμενο να είναι με μόνο κριτήριο την από χαμηλά προς τα πάνω ενεργειακή κατάταξη του ακινήτου.